Όχι. Όχι, κύριε φίλη, για να μπορέσουν να μιλήσουν στο δυνατό περισσότεροι βουλευτές. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ και να σας ευχηθώ καλή δύναμη στα υψηλά καθήκοντα που έχετε αναλάβει. Δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που μου δόθηκε αυτό το προνόμιο να απευθύνομαι στην Εθνική Αντιπροσωπεία και μέσω της Εθνικής Αντιπροσωπείας σε κάθε Έλληνα πολίτη. Η προστασία της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου τόσο από εσωτερικές προσβολές, δηλαδή εγκλήματα υπαλλήλων του ίδιου του δημοσίου, όσο και από εξωτερικές προσβολές, αποτελεί μέγιστο πρόταγμα για την κυβέρνηση και θα επιχειρηθεί με όλα τα διαθέσιμα ποινικά και διοικητικά μέσα και μέτρα. Στην παρούσα κρίσιμη για τη χώρα οικονομική συγκυρία, ως ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας, τίθεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Οι διάφορες μορφές φοροδιαφυγής, δηλαδή η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή, η φοροϊπερημερία, στο σύνολό τους θεωρούμενες, δεν προσβάλλουν μόνο την περιουσία του ελληνικού κράτους, αλλά παραπέρα προκαλούν μια σειρά από δημοσιονομικές και κοινωνικο-οικονομικές λειτουργίες και ειδικότερα αδυναμία χρηματοδότησης κρατικών δαπανών για την εξυπηρέτηση δημόσιων αναγκών, ματέωση της δραστικότητας του φόρου ως οικονομικοπολιτικού εργαλείου για την επίτευξη μη ταμιακών στόχων, στρέβλωση των όρων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Για τη διαφθορά, απλά περιορίζομαι να πω ότι εν τέλει βλάπτει επικίνδυνα την ίδια τη δημοκρατία. Παρά το ότι τα τελευταία χρόνια, πιεζόμενοι και από την ανάγκη και συμμορφούμενοι προς τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει από τα διεθνή και ευρωπαϊκά συμβατικά κείμενα, η χώρα μας έχει σημαντικά αυξήσει το νομικό προστάσιο, η διαφθορά και κυρίως η αποκαλούμενη υψηλού επίπεδου, peak corruption στα αγγλικά, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες της θεσμικής και οικονομικής κρίσης και παροξύνει τις συνέπειες από την κρίση αυτή. Κατά κοινή διαπίστωση, ο βασικότερος λόγος της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα παραπάνω φαινόμενα έγκυται στην κατανομή των αρμοδιοτήτων και την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων ελέγχου, η μη σαφής οριοθέτηση των οποίων αποδυναμώνει την πρακτική αποτελεσματικότητα του συστήματος, ευνοεί την διάχυση της ευθύνης και καθιστά δυσχερή την επιχειρηστική παρακολούθηση των ερευνόμενων υποθέσεων. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η επιλογή της κυβέρνησης για τη σύσταση ενός νέου Υπουργείου, στο οποίο υπάγονται όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί, είναι εξ ορισμού σοφή και άσχετα με το πρόσωπο στο οποίο επρόκειτο να ανετεθεί η ευθύνη αυτού του Υπουργείου. Έχετε λοιπόν, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι, ενώπιόν σας εκείνον στον οποίο ο Πρωθυπουργός έκανε την τιμή και ανέθεσε το σοβαρό καθήκον να ηγηθεί αυτού του Υπουργείου. Έναν άνθρωπο που πριν από μόλις λίγες μέρες, ευνηδιαστικά ίσως, απέβαλε την τίβενο του ανώτατου δικαστικού λειτουργού, διότι για όσους πιθανώς δεν το γνωρίζουν, μέχρι πριν από λίγες μέρες ήμουν αντισαγγελέας στον Αριοπάγο και ήμουν ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος και το έκανα, σας διαβεβαιώ, χωρίς δεύτερη σκέψη. Και είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είχα καμία φιλοδοξία στο τέλος της καριέρας μου να φορέσω κουστούμι υπουργού, η τίβενος μου έφτανε. Το έκανα απλά και μόνο επειδή πίστεψα ότι όταν ο Πρωθυπουργός μιλούσε για πάταξη της φοροδιαφυγής και κυρίως πάταξη της διαφθοράς, το εννοούσε. Και το εννοούσα κι εγώ πολύ καιρό πριν. Και έχετε και έχω βεβαίως και ένα νεοσύστατο Υπουργείο, το οποίο θα πρέπει να πω, για την ώρα δεν έχει εγκαταστάσεις. Δεν έχει καν γραμματεία, δεν παρέλευε φακέλους από κανέναν, δεν έχουμε ούτε καν χαρτί, δεν έχω
μόνιμα να καθίσω κάπου, αλλά αυτά όλα είναι απόλυτα φυσιολογικά. Και απλώς στην εθνική αντιπροσωπεία θέλω να δώσω τη διαβεβαίωση ότι παρότι έτσι αυτό το Υπουργείο έχει ήδη αρχίζει να δουλεύει και να παράγει έργο. Να μην μένει η παραμικρή αμφιβολία σε κανέναν. Ίσως γιατί το παραλάβατε από μηδενική βάση. Πιθανότατα, είναι κύριε τα πρόεδρε, καλά αυτά. Πιθανότατα, ευχαριστώ για την παρατήρηση και ακριβώς σε αυτό ήθελα να περάσω. Ποια είναι όμως τα συν αυτής της υπόθεσης. Ό,τι είπε ο κύριος πρόεδρος και επιπλέον το ότι η προηγούμενη θητεία μου σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή, που τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια ως κύριο αντικείμενο είχε την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, την βλέπω σαν συνέχεια από μια καινούρια θέση, από ένα καινούριο πόστο, το πόστο του Υπουργού. Και επιπλέον, το θεωρώ και αυτό θετικό, δεν έχω να αναμετρηθώ με κανένα προκάτοχο παρά μόνο με το ίδιο το έργο μου, το προηγούμενο έργο μου, με τον ίδιο τον εαυτό μου. Θα εντείνω τις προσπάθειές μου για να κάνω τα πράγματα καλύτερα από ό,τι προηγουμένως. Σήμερα γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ρόλος μου και ο σκοπός μου εδώ είναι να σας ενημερώσω, συνεχίζοντας αυτό που κάνανε αφενός ο Πρωθυπουργός και όλοι οι προαλληλήσαντες συνάδελφοί μου, να σας ενημερώσω τι πρόκειται να κάνω. Αυτή την έννοια έχουν οι προγραμματικές δηλώσεις. Για τα συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, τι μέτρα έχω στο μυαλό μου να κάνω. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να επιχειρήσω να σας περιγράψω με κάθε ειλικρίνεια και με την μεγαλύτερη τεκμηρίωση ποια είναι η πραγματική κατάσταση στη χώρα μας και ποια η σχέση της με αυτά τα δύο φαινόμενα, δηλαδή τη φοροδιαφυγή και την διαφθορά. Διότι θεωρώ ότι ελάχιστα μπορούν να βοηθήσουν και ελάχιστα μπορούν να αξιολογηθούν στόχοι εάν δεν ξέρεις ποιες είναι οι ανάγκες που δημιουργούν αυτούς τους στόχους. Και μπαίνω απευθείας στο θέμα ή μάλλον στα θέματα μου. Το θέμα της φοροδιαφυγής. Μάλλον δεν θέλω να κομίσω γλάφκα εις Αθήνας, να προσπαθήσω να σας πω τι είναι φοροδιαφυγή. Παίρνω τον συντομότερο και συνεκτικότερο όρο. Είναι κοντίτσιο συνεκβάνων, όρος άνευ του οποίου ένα οποιοδήποτε κράτος δεν μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή, κράτος το οποίο δεν έχει την ικανότητα να εισπράττει τους νόμιμους φόρους που το ίδιο προβλέπει και επιβάλλει, είναι υποχρεωμένο νομοτελειακά ή να καταφύγει στον δανεισμό και εφόσον δεν μπορεί να καταφύγει στον δανεισμό, είναι σίγουρο βέβαιο πως θα βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με απειλή κατά της ίδιας της ύπαρξής του. Έχουμε λοιπόν διάφορες απόψεις και έχω ακούσει κατά καιρούς διάφορες εξταρτίες και διάφορες διακηρύξεις. Πάρα πολλά θα πατάξω με τη φοροδιαφυγή. Ειλικρινώς, χωρίς καμιά διάθεση υπερβολής, εκείνο που έχω να σας πω ως κατασταλαγμένη σκέψη, συμπέρασμα βγαλμένο από την εμπειρία μου, και θα σας πω παρακάτω ποια είναι αυτή η εμπειρία μου, είναι ότι ατυχώς στη χώρα μας δεν υπήρξε από το 1974 και μέχρι σήμερα για 50 χρόνια όχι
αποτελεσματικός φοροελεκτικός και φοροεισπρακτικός μηχανισμός, δεν υπήρξε τέτοιος μηχανισμός που να λειτουργεί έστω στοιχειωδώς. Και μέσα μου πάντα έχω την απορία πώς μπορέσαμε ως κράτος να φτάσουμε μέχρι σήμερα σε αυτή την κατάσταση, την κρίσιμη παράμετρο, και αυτό δεν είχε συμβεί πολλά χρόνια πριν. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να ανατρέχεις στους προκατόχους σου και στο παρελθόν και να αποδίδεις ευθύνες σε αυτούς που δουλέψανε στον ίδιο σκοπό πριν από σένα. Όμως, χωρίς να θέλω προσωπικά να θίξω κανέναν, θεωρώ πως όσοι εχρημάτισαν υπουργοί των οικονομικών από το 1990, δηλαδή από τη μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα, φέρουν σημαντικές ευθύνες, όχι κατά ανάγκη ποινικές ευθύνες. Κάθε άλλο, δεν εννοώ ποινικές ευθύνες, για το ότι δεν μπορέσαμε ποτέ να έχουμε ένα αποτελεσματικό μηχανισμό. Μπαίνω σε μία περιγραφή της κατάστασης όπως υφίσταται σήμερα. Σήμερα, ξέρετε, ποιος μηχανισμός υπάρχει για να ελέγχει τους φόρους και να επιδιώκει την εισπραξή τους. Από το 2012 και μετά έγινε μία αρχή. Μέχρι τότε δεν υπήρχε κυριολεκτικά τίποτα. Πήγαινε μόνο ο φορολογούμενος στον έφορο, ουδέποτε ο έφορος στον φορολογούμενο. Αυτό δεν είναι δυνατό να φέρει κανένα αποτέλεσμα. Είναι σαν να επικαλείσαι τον πατριωτισμό κάποιου, και σε τέτοια θέματα δεν φτάνει η επίκληση πατριωτισμού. Ο πατριωτισμός πάρα πολλών σταματάει εκεί που αρχίζει να πονάει η τσέπη τους. Μέχρι λοιπόν το 2013 δεν υπήρχε ούτε φοροελεκτικός ούτε φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Το 2000, τέλος του 2012 προς το 2013, αυτός ο μικρός μηχανισμός τον οποίο είχα την τιμή να έχω στον ελεγχό μου, να προεδρεύω και να προείσταμαι. Με παρενέσεις, αν θέλετε, και τεχνοκρατών της ομάδας Reichenbach. Ανέλαβε να κάνει, να υποκαταστήσει σε κάποιο βαθμό την ανυπαρξία, επαναλαμβάνω, φορολεκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Και τι κάναμε, με απλές κουβέντες. Ζητήσαμε από όλες τις τράπεζες να μας στείλουν καταλόγους, προσπαθώ να αποφύγω την χιλιοεπομένη λέξη λίστες, καταθετών οι οποίοι είχαν σε κάθε τράπεζα πάνω από 200 χιλιάρικα. Συγκεντρώσαμε στοιχεία όλων εκείνων οι οποίοι είχαν στείλει κεφάλαια στο εξωτερικό. Και ακόμη συγκεντρώσαμε στοιχεία που δεν μπορεί να τα υποθέσει κανένας. Ακόμη στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες, διότι είναι πρόκληση και παράλογο κάποιος που δηλώνει εισόδημα 25.000 ευρώ το χρόνο να πληρώνει ασφάλιστρο 17. Σας δίνω και ορισμένα κριτήρια που καθόρισαν τη σκέψη και τη συλλογιστική μας. Τέλος και πρόσφατα εντάξαμε και αυτή την περιβόητη πλέον λίστα Lagarde. Και όλα αυτά τα στοιχεία, αφού τα βάλαμε σε μια βάση δεδομένων, κάναμε μετά με βάση τα ΦΜΗ μια αξιολόγηση και βρήκαμε περίπου μια συνολική εικόνα του τι καθένας κατέχει και έχει. Το δεύτερο βήμα. Κοιτάξαμε τις φορολογικές δηλώσεις από το 2000 και εντεύθερ και καταλήξαμε σε 3,5 περίπου χιλιάδες περιπτώσεις να έχουμε μία πλήρη εικόνα της δυσαναλογίας, για να μην πω τίποτε άλλο, ανάμεσα στα εισοδήματα, στα περιουσιακά στοιχεία που κάποιος κατήχει και τα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία που κάποιος δήλωνε. Αυτές τις 3,5 χιλιάδες υποθέσεις
οι οποίες από πρώτη ματιά και μόνο μιλούσαν κράβγαζαν, όχι απλώς μιλούσαν για την ύπαρξη φοροδιαφυγής, κυριολεκτικά δεν είχαμε και δεν έχουμε σήμερα τι να τις κάνουμε. Αξίζει να σας πω πως το συνολικό ποσό ύλης που έχει φοροδιαφύγει φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, μετρημένα και υπολογισμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ, κάτι που αναμένεται με εξαιρετική πιθανότητα να αποδώσει στο δημόσιο 2,5 εκατομμύρια ευρώ κατελάχιστον. Και όμως αυτό τον θησαυρό, τον πακτολό χρήματος που το δημόσιο έχει όχι απλώς δικαίωμα αλλά καθήκον να τον εισπράξει, δεν έχει τη δυνατότητα να το πράξει. Γιατί απλούστατα αξιότιμοι κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι, ούτε οι εφορίες, ούτε το ΣΔΟΕ δεν έχουν ελεκτές ικανούς να ανταποκριθούν σε αυτό. Για να μην πλατιάσω και χάσω το χρόνο, μένω απευθείας στα μέτρα που σκοπεύουμε να λάβουμε. Άμεσα μέτρα. Θα ζητήσουμε από όλους τους ελεκτές του ΣΔΟΕ να αφήσουν στην πάντα οτιδήποτε άλλο κάνουν, που τις περισσότερες φορές ήταν άσκοπο ή άχρηστο, και να ασχοληθούν αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο των υποθέσεων αυτών. Σε δεύτερο βαθμό, αλλά πολύ σύντομα, θα μεριμνήσουμε και ως προς αυτό έχει έρθει, βρισκόμαστε σε πλήρη συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, για μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα δίνει στο ΣΔΟΕ, που όπως σας είπα κάνει τον έλεγχο, την αρμοδιότητα να βεβαιώνει το φόρο. Διότι πιθανώς εκπλήτεστε. Το ΣΔΟΕ δεν έχει την αρμοδιότητα να βεβαιώνει το φόρο. Άλλος κάνει τον έλεγχο, το ΣΔΟΕ δηλαδή, και μετά τα αυτά θα στείλει μια έκθεση στις εφορίες, οι οποίοι έχουν περίπου παντελή αδυναμία, μα κάνουν ένα ακόμη έλεγχο και τέλος να επιβάλλουν το φόρο. Και για να μην χάσω την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αναφερθώ και στο πιο κρίσιμο θέμα της διαφθοράς, το οποίο πρόκειται να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς μου, σας λέγω απλώς το μέγεθος της διαφθοράς που είδα μπροστά μου, εκτελώντας τα καθήκοντά μου σε αυτή την επιτροπή, σε αυτή την αρχή που σας προανέφερα, δεν είναι βγαλμένο από θεωρίες, ημερίδες, διημερίδες, φήμες. Είναι η διαπίστωση του ανθρώπου που έβαλε το δάκτυλό του στον τύπο των ύλων. Και ποιο είναι το συμπέρασμα? Όλες αυτές, όλα αυτά τα σκάνδαλα, τα οικονομικά σκάνδαλα που αφορούσαν τις τράπεζες, που αφορούσαν τις επιχορηγήσεις, που αφορούσαν και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση καπνικών προϊόντων και καυσίμων, τα τέλεσαν, ειλικρινώς σας διαβεβαιώ, μίας δράκα ανθρώπων ή μίας δράκα οικογενειών, οι οποίοι είναι ακριβώς αυτό που με γενικά λόγια λέμε κρατικός καπιταλισμός. Μία μικρή κρατικοδίαιτος καπιταλισμός, με συγχωρείτε. Μία δράκα ανθρώπων οι οποίοι έχουν την αντίληψη ότι το κράτος είναι φτιαγμένο αποκλειστικά και μόνο για να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Και ατυχώς κάποιες στιγμές το κράτος και οι φορείς του δείξανε να συμμερίζονται αυτή την άποψη. Τελειώνω λέγοντας αυτό που έγινε μέχρι σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να το ελέγξουμε και να αποδοθούν ευθύνες και ποινικές. Το σίγουρο όμως είναι ότι από εδώ και στο εξής, συμβάσεις με κάλπικα χαρτιά, συμβάσεις
οι οποίες, οι συμβάσεις πολεμικού υλικού, οι οποίες είχαν περίπου θεσμοθετημένες και νομοθετημένες υπερβολικά ανταλλάγματα τις λεγόμενες μίζες, επιχορηγήσεις είτε με χρήματα του ελληνικού δημοσίου, είτε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρόκειται ξανά να δοθούν. Ο δρόμος θα κλείσει. Ο έλεγχος της διακίνησης καπνικών προϊόντων, η οποία γίνεται με τρόπους απαράδεκτους, αποφέρει σε κάποιους ποσά που έχουν υπολογιστεί στο 1 δισεκατομμύριο. Ας το πάρουν απόφαση. Από εδώ και στο εξής αυτό δεν θα επιτραπεί. Γιατί θα χαλάσουν οι μηχανισμοί τους και θα χαλάσουν άμεσα. Αυτό το πράγμα, αυτές οι υποσχέσεις, αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο υπουργός που μιλάει σήμερα δεν θα κάνει και δεν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, θα κάνουμε ό,τι απαιτείται από τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες, τις κρίσιμες περιστάσεις στις οποίες βρίσκεται η χώρα μας, ώστε αυτό το κράτος να γίνει ένα κράτος φυσιολογικό, να γίνει ένα κράτος που θα διέπεται σε μεγάλο ποσοστό από την νομιμότητα. Και αυτό το σε μεγάλο ποσοστό το λέγω για να μην θεωρηθώ ότι υπερβάλλω και γίνομαι υπεραισιόδοξος. Υπεραισιόδοξος δεν είμαι, αλλά πίστη μου είναι ότι παίρνεις ό,τι παλέψεις. Και εγώ και όλη η κυβέρνηση είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε. Για πρώτη μου αγόρευση σε αυτή τη Βουλή, κύριε Πρόεδρε, έκανα ένα τόπιμα, κυρία Πρόεδρε. Δεν το είχα σκοπό, είχα σκοπό να περιοριστώ στο χρόνο και για σε λιγότερο. Ας μου συγχωρεθεί ότι τον παραβίασα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.